επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, που κορυφώνει την διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Συλλογικής Ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από τα μέλη του κόμματος. Και απίθυνε ο Πρόεδρος κάλεσμα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να συμμετέχουν την Κυριακή στις 15 του Μάη στη γιορτή αυτής της δημοκρατίας, ώστε να εγγενιαστεί μια νέα αρχή, μια συμμετοχική αρχή, μια άμεσο δημοκρατική αρχή για την μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είδαμε αρκετό κόσμο να υποδέχεται τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, πολλοί κόσμος στάθηκε στο πλευρό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το μήνυμα προς την κυβέρνηση μετά από αυτές τις δύο επισκέψεις του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη? Είναι πανελλήνιο πλέον το μήνυμα. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Δεν βγαίνει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Όλοι οι έμποροι λένε ότι κάθε μέρα τους έρχεται νέο τιμολόγιο. Δεν μπορούν να κάνουν προϋπολογισμό. Η αγορά καταραίει. Και η κυβέρνηση εξαγγέλει μέτρα τα οποία θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τον Αύγουστο. Κανείς δεν ξέρει πότε. Το μήνυμα του κόσμου είναι ότι χρειάζεται στήριξη. Και τη στήριξη αυτή δεν τη βλέπει από την παρούσα κυβέρνηση. Οπότε χρειάζεται ανατροπή, χρειάζεται μια νέα προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα νοιάσει τους πολίτες αυτού του τόπου.